Η κυρία Εύη Μιχαλίδου είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα. Έρχεσαι με χαμόγελο. Ήμουν έτοιμη να σου την πω. Όχι, αλλά όχι, όχι. Ναι, είναι φλούο. Είναι φλούο. Εγώ και... Δεν ξέρω τώρα τι είναι το φλούο. Θα στο πούμε στο διάλειμμα, θα σου εξηγήσουμε. Είναι νίον ή φλούο. Θα στα εξηγήσουμε, εντάξει. Για πάμε, νίον. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πιο πρόσφατη είδηση, την πιο φρέσκα. Δεν έχει πολλή ώρα που τελείωσε το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Σέλμπι Ρότζερς. Εξελίσσεται σε κακός δαίμονας της Μαρίας η Ρότζερς, γιατί στους δύο αγώνες που έχει συναντηθεί, πέρσι στο Wimbledon πρώτο την είχε κερδίσει, την κέρδισε και σήμερα 2-1 σετ. Και έτσι αποκλείστηκε η Μαρία από τη συνέχεια και τα προημιτελικά του τουρνουά της Αδελαΐδας. Στο tie break κρίθηκε το πρώτο σετ. Το πήρε η Μαρία πολύ άνετα στο δεύτερο 6-2. Φαινόταν ότι θα το γύριζε το παιχνίδι, όμως τελικά λήγησε με 6-4 και έτσι αποχαιρετά τη διοργάνωση. Να σας πω τώρα ότι την ίδια ώρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως έγινε γνωστό χθες, θα δώσει κανονικά το παρόν στο Australian Open. Τα κατάφερε ο Σέρβος. Έχει γίνει χαμός. Γιατί έχει πάρει ιατρική εξαίρεση από την διοργάνωση ακριβώς. Οπότε όχι που δεν θα έβρισκε τρόπο. Ναι, αλλά έχει γίνει και χαμός. Ο Τζόκοβιτς έχει σηκώσει θύλα αντιδράσεων όλο αυτό, γιατί είναι ο μόνος ανεμβολίαστος που θα βρίσκεται στο κόρτ. Παρ' όλα αυτά, έγινε δεχτή η εξαίρεσή του. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Φαντάζομαι επειδή είναι ο Τζόκοβιτς έγινε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Πάντως είναι δικαιολογημένη αυτή η αντίδραση. Οργισμένη. Λογικό, δεν μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να έχουν ακολουθήσει τους κανόνες και όταν μιλάμε για υγεία και εκείνος να επιμένει, γιατί είναι από την αρχή αρνητικός σε όλα. Τα πράγματα, σε όλες τις προτροπές για τα μέτρα. Τέλος πάντων, πάμε εμείς τώρα στα δικά μας στο ποδόσφαιρο, γιατί βράζει από κορονοϊό το πρωτάθλημα της Super League. Δύο αναμετρήσεις χθες αναβλήθηκαν, ήταν να διεξαχθούν σήμερα. Το ΠΑΟΚ Πανετολικός και το Ατρόμητος Βόλος. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά κρούσματα στο Αγρίνιο, όπως είδαμε. Πολλά κρούσματα και στο Περιστέρι έγιναν γνωστά χθες. Και ο ΠΑΟΚ έχει 5 και ο Ολυμπιακός έχει 4. Γενικά έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στις ομάδες. Η Λαμία που ήταν η μοναδική παραμένει. Παραμένει μοναδική. Είναι ένα μυστήριο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στη Λαμία, τι έχει η ατμόσφαιρα, αλλά δεν έχει ανακοινώσει κάτι η Λαμία. Κανονικά, όπως όλα δείχνουν, γιατί. Πρέπει να κατάμε και μια επιφύλαξη με αυτά που γίνονται με τον κορονοϊό. Θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός Άρης, γιατί έμειναν τα 6 κρούσματα στον Άρη. Οπότε, βάσει πρωτοκόλλου, θα παίξει. Αποδεκατισμένος, βέβαια, θα έρθει στη λεωφόρο ο Άρης, αλλά θα γίνει. Έτσι λέει, γιατί έχει απορρίψει το αίτημα η Super League. Αλλά, άμα βγουν σήμερα τεστ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί λοιπόν μετά τις αναβολές στο σημερινό πρόγραμμα. Στις 5 και 4 θα είναι Λαμία ΑΕΚ. Στις 7.30 Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός και στις 9.30 Παναθηναϊκός Άρης. Ελπίζουμε να γίνουνε. Να σας πω τώρα ενδεικτικό της διασποράς του κορονοϊού στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι στη Super League 2 πόσες αναμετρήσεις αναβληθήκανε. 14 από τις 15. Ένα παιχνίδι θα γίνει, το Επισκοπή Λεβαδιακός μόνο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν άπειρα κρούσματα. Είναι κοντά στα 100 σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει τομέα που να μην πλήττεται. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι έγιναν χθες στα δύο μάτς που διεξήχθησαν και τα δύο είχαν σκορ 1-0. Ξεκινάμε με την Τρίπολη, όπου ο Αστέρας επικράτησε του Όφη με 1-0. Τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 38ο λεπτό από τον Ριέρα. Νωρίτερα τώρα, πάμε να δούμε το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος για το 2022 και το πρώτο γκολ που σημειώθηκε. Και είναι στο παιχνίδι του Πας Γιάννηνα με τον Ιωνικό. Οι γηπεδούχοι στους Ζωσιμάδες λοιπόν ήταν αυτοί που κέρδισαν. Βγαίνουν εδώ στην κόντρα και ο Περέας στο 51ο λεπτό ανοίγει το σκόρ εδώ πέρα, βρίσκεται κοντά. Και ο Άγιαξ της Ηπείρου με αυτή τη νίκη φτάνει τέταρτη θέση βαθμολογίας και έχει πάρα πολλά κρούσματα όμως. Δηλαδή έπαιζε με πάρα πολλές απώλειες. Και αξίζει να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής Ηρακλής Μεταξάς, ο οποίος πραγματικά συγκλονίζει με αυτά που είπε, γιατί έχει να διαχειριστεί μια ομάδα που έχει τόσα κρούσματα. Και όπως είπε, τους αναγκάζουν να παίξουν. Για πάμε, Για πάμε να δούμε. Πρέπει νομίζω όλοι μαζί να συνεχίζουμε ή να προσέχουμε ακόμα παραπάνω λίγο αυτά τα πρωτόκολλα που έτσι το ένιωσα εγώ, που μας αναγκάζουν από εδώ από εκεί να παίξουμε, γιατί δεν είναι μόνο να βγει κάποιος από την καραντίνα ή να γίνει καλά από τον κορονοϊό, γιατί κάποιος που μας είπαν ότι μπορούν σήμερα να παίξουν ή να έρθουν στο πάγκο, ο ένας έχει πρόβλημα με την καρδιά και ευτυχώς το βρήκαμε και δεν τον βάλαμε. Και ο άλλος με πρωτοβολία έκανε ατομική προπόνηση και του βγαίνει αίμα από τη μύτη. Εκεί πρέπει λίγο να προσέχουμε, γιατί η υγεία είναι πρώτα μετά τα παιχνίδια. Σωστό το μήνυμα. Όπως τα είπε, φοβερά πράγματα. Να ακούσα από ένα προπονητή ότι ο παίκτης του έχει πρόβλημα στην καρδιά και του είχαν δώσει το OK να παίξει, αλλά ευτυχώς το ανακαλύψαν τελευταία στιγμή ή ότι έτρεχε η μύτη του στην προπόνηση. Για φαντάσου, Τι θα είχαμε αν έπεσε. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα αυτό το μήνυμα. Κρατήσουμε καλημέρα. Καλημέρα.